Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά μαθητών από 5 χωριά της Δυτικής Αχαΐας. Το κουδούνι στα σχολεία δεν χτύπησε την Παρασκευή για κάποιους μαθητές, καθώς η μεταφορά με τα ταξίδια κόπη ξαφνικά, με την εντολή να συνεχιστεί το έργο με τα λεωφορεία. Πρόκειται για μαθητές δημοτικού από τα χωριά Ελαιοχώρη, Άνω Αχαΐα, Άγιο Βλασίτικα, Στεναΐτικα και Πετροχώρη. Την Δευτέρα, η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιήθηκε κανονικά με λεωφορείο. Όμως, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι γονείς των μαθητών, πρόκειται για λεωφορείο που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο, ξεκινώντας από τις πόρτες με όλους τους μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ. Κάτι το οποίο όμως δεν βρίσκει σύμφωνο στους γονείς, αφού θέτουν ζήτημα ασφάλειας των παιδιών τους. Τα ταξί που υπήρχαν έχουν κοπεί γιατί δεν ανανεώνεται σύμβαση. Έχει μπει λεωφορείο, αλλά είναι λεωφορείο της γραμμής. Οι γονείς διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά του δημοτικού μπαίνουν με τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προβλήματα λόγω λυκειακών διαφορών. Και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στα παιδάκια του δημοτικού. Ενώ σχολάνε 1/4, πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 2 και να τελειώσουν για τα παιδιά του λυκείου για να έρθουν στο σπίτι τους μετά, να γυρίσουν στο σπίτι τους μετά τις 2.30. Οι γονείς το πρωί της Τρίτης πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπου μετέφεραν στους αρμόδιους τα προβλήματά τους. Υπάρχει συνοδός για τα παιδιά. Εντάξει, ο συνοδός υπάρχει, αλλά όταν τα μεγάλα παιδιά συμπεριφέρονται όπως τα παιδιά της εφηβείας, τα μικρά παιδιά καλό είναι να μην είναι μαζί. Δυστυχώς ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό, έτσι. Σύμφωνα με τους ίδιους, υπάρχουν διαφορές στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του λεωφορείου. Οι μικροί μαθητές θα μεταφέρονται με όλους τους μαθητές, δηλαδή γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ. Ο κεντρικός δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας. Και τέλος, υπάρχουν στάσεις πάνω σε στροφές και είναι κακοσυντηρημένες, αναφέρουν οι γονείς των μαθητών. Γονείς και μαθητές βρίσκονται εν αναμονή εξελίξεων, καθώς η περιφέρεια θα πρέπει να σταθμίσει όλα τα παραπάνω δεδομένα, καθώς και την ανησυχία των γονέων.